Νέα και Τριάδα. Σας καλωσορίζουμε όλους και τον καθένα ξεχωριστά με τον παραπάνω καθιστικό τραγούδι της παρέας από το Μαρμαρά της Προποντίδας. Το έθνος μας έχει θεσπίσει επετείους επιστροφής στους σταθμούς της ιστορίας του για να διδάσκεται προκειμένου να ζει. Φέτος, το έθνος δακρύζει στο ορόσημο του 1922. 100 χρόνια μικρασιατικής εποποιίας. Είναι γνωστό πως η ιστορική μνήμη ενός λαού συνιστά τη συνείδηση της ύπαρξής του και τη συγκρότηση της συλλογικής και εθνικής του ταυτότητας. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός του γιορτασμού επετείων και θύμισης ιστορικών σημαντικών γεγονότων του έθνους μας. Η ιστορία βέβαια των ανθρώπων έχει πολλές δοκιμάνσεις. Χαράς και λύπης, υγείας και ασθένειας, ευημερίας και δυστυχίας, ειρήνης και πολέμου. Αυτή η εναλλαγή παρατηρείται και στον εκκλησιαστικό μας και τον εθνικό μας βίο. Το 2021, οι απανταχού Έλληνες τιμήσαμε επικοινοτρόπως τα 200 χρόνια από την εθνηγεσία του 1821 και την εθνική μας ανεξαρτησία. Εφέτος, το 2022, 100 χρόνια μετά από το 1922, καλούμαστε να θυμηθούμε τα γεγονότα εκείνα έπους και συμφοράς που είχαν ως τραγική συνέπεια τον ξεριζωμό εκατομμυρίων Ελλήνων από τις πατρογονικές τους εστίες, του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Τράκης. Yeah.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους συνέβαλαν στην άψογη αυτή εκτέλεση του όμορφου αυτού προγράμματος. Στους ερμηνευτές, στους διοργανωτές, σε όσους κουράστηκαν, στους συντελεστές, στη χοροδία, στο χορευτικό τμήμα, του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδος, όλους όσους έχουν συμβάλει στην όμορφη αυτή εκδήλωση, η οποία συνδυάζει τη μουσική, το τραγούδι και το χορό, δηλαδή το συναισθηματικό κομμάτι, και την ομιλία, την γνώση της ιστορίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τον κύριο Φίλιο, ότι κουράστηκε ιδιαίτερως για την παρουσίαση αυτή. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, επιτέλους, να σταματήσει αυτό το κακό που δέρνει το τόπο μας, την Ελλάδα μας. Να σταματήσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Δεν πήραμε το μάθημά μας από τον εμφύλιο πόλεμο του 1824-1827 μέσα στην Επανάσταση. Δεν πήραμε το μάθημά μας από τον εθνικό διχασμό από το 1919-1922. Δεν πήραμε το μάθημά μας από τον εθνικό διχασμό όταν η Ευρώπη γιόρταζε την νίκη της το 1944-1945 και εμείς μαλώναμε μεταξύ μας. Δεν πήραμε το μάθημά μας της δεκαετίας του 1960, 70, 80, 90, 00, 2000 και 2010 έως σήμερα. Δεν πήραμε το μάθημά μας ούτε κατά την περίοδο της επιδημίας του κορονοϊού. Δυστυχώς, η χολέρα αυτή η οποία δρά στην ελληνική μας κοινωνία από τα αρχαία χρόνια, ακόμα προ Χριστού, υπάρχει μέχρι σήμερα. Εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, να φωτίσει όλους μας, να μάθουμε από το παρελθόν μας, για να ζήσουμε ευτυχισμένοι στο παρόν και να δώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Να αρχίσουμε να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, να εφαρμόζουμε τις επιταγές του Χριστού που λέει αγαπάτε αλλήλους, να αρχίσουμε μεταξύ μας να αγαπιόμαστε, να θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον επιτέλους και να σταματήσουμε να προβόμαστε μεταξύ μας. Εύχομαι ο Θεός μετά από αυτή την εκδήλωση που τόσο όμορφα και επίκαιρα μας παρουσίασαν με τον κόπο τους και τη θυσία τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είδατε σήμερα, να μας οδηγήσει στην ομόνοια, στην ομοψυχία, στην αγάπη, στο Χριστό, στο φως, στην Ανάσταση, στην ελπίδα του αύριο που είναι η Εκκλησία. Συγχαρητήρια και πάλι. Πράξεις όλες.